Τον πρώτο σημερινό μας καλεσμένο ήδη έχει πάρει θέση απέναντί μου εδώ στον σταθμό, στην εκπομπή. Να τον καλημερίσω. Είναι ο κύριος Θοδωρής Βουρεκάς, στέλεχος και μέλος της Ανταρσία, υποψήφιος βουλευτής της Ανταρσία στον νομό της Πρέβεζας για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Κύριε Βουρεκά, καλημέρα. Κάτια χαρά, καλημέρα σε όλους σας και σε εσένα, Χρήστο. Να σας ευχαριστήσω ξανά για το γεγονός ότι αποδεχτήκατε την πρόσκληση και βρίσκεστε σήμερα εδώ στον Prisma Radio και να ξεκινήσω λίγο την συζήτησή μας. Μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία εν ώψη των εθνικών εκλογών, σε μια κρίσιμη εβδομάδα. Πολλοί πολίτες μας έχουν ήδη αποφασίσει τι θα πράξουν στην κάλπη. Κάποιοι άλλοι όμως είναι σε μια διαδικασία περισυλλογής ακόμα για το τι θα επιλέξουν την Κυριακή. Πώς βλέπετε μέχρι στιγμής να διαμορφώνεται το πολιτικό κλίμα και θέλω και μια άποψή σας σε σχέση και με αυτήν την προεκλογική, σύντομη προεκλογική περίοδος. Δηλαδή μιλάμε για κάτι που έρχεται από το παρελθόν, ένας νέου είδους δικοματισμός και αλληλοκατηγορίες μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Το προεκλογικό κλίμα, έτσι όπως εγώ το εισπράττω, είναι υποτονικό, γιατί αυτό που παίζεται στην ουσία δεν παίζεται, είναι δεδομένο. Η κυβερνητική πολιτική δηλαδή που θα ασκηθεί και την επόμενη τετραετία μετά τις εκλογές της Κυριακής, αυτό το καταλαβαίνουν και οι απλοί σκεπτόμενοι άνθρωποι, θα είναι πλήρως δεδομένοι και προκαθορισμένοι από το, επιτρέψτε μου την ορολογία, δεν θέλω να στερεοτυπήσω, να ακριβολογήσω θέλω, από το ευρωμνημονιακό πλαίσιο. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό το πλαίσιο καθορίζει απόλυτα ή σχεδόν απόλυτα τα κεντρικά ζητήματα της ασκούμενης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Είναι μια εξαιρετικά βάρβαρη σύνθεση. Γι' αυτό το λέμε και ευρωμνημονιακό. Από τη μια έχουμε το περιβόητο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, δηλαδή όλο αυτό το τεράστιο πλέγμα των βάναυσων μνημονιακών νόμων και διατάξεων, που ασκούνται με ιδιαίτερη βαναυσότητα, γι' αυτό το λέω, απέναντι στον ελληνικό λαό. Και από την άλλη έχουμε τους ακραίους καταναγκασμούς του Δημοσιονομικού Συμφώνου, που είναι ευρύτερο, αφορά την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια πλευρά του είναι και αυτή η άτεγκτη επιτροπή από την απολυταρχία πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μας δοθεί χρόνος, θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω τη θέση μου. Μάλιστα. Δίπλα σε αυτά, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί είναι δεδομένη και προκαθορισμένη η πολιτική. Στέκουν σαν μοχλή υπερπίεσης ο βρόχος του άδικου ληστρικού χρέους, που αυξάνεται αντί να μειώνεται, τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060 πέραν πάσης οικονομικής λογικής, το λένε από όλες τις πλευρές και όχι από την πλευρά της αριστεράς ή της αμφισβητησιακής αριστεράς, καθώς και το υπερταμείο υποθήκευσης της δημόσιας περιουσίας, που είναι μια βάρβαρη πράξη νέο αποικιακού τύπου δηλαδή. Αυτό που επίσης ξέρουμε μέσα από την πείρα μας, αλλά δεν έρχεται μόνο σαν αποτέλεσμα, αλλά έρχεται σαν επιδίωξη. Είναι οι περίφημες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ποιες είναι αυτές στην ουσία, η ουσία που δεν λέγονται έτσι? Και αυτή είναι η ουσία. Καταβύθιση του εργατικού και λαϊκού εισοδήματος. Εξάρθρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Εκαθάριση των ενδιάμεσων κοινωνικών στρωμάτων. Μια τρομακτική κοινωνική εκαθάριση. Και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου στην οικονομική γλώσσα, δηλαδή συγκέντρωση του πλούτου σε ελάχιστα χέρια. Mm-hmm. Αυτή είναι η μελλοντική κυβερνητική γραμμή πλεύση σε κάθε περίπτωση. Επομένως, μιλάμε και για μια προκαθορισμένη πορεία και κατάσταση από την πίεση και από τις οδηγίες, από ό,τι κατανοώ, που έρχονται και από τους δανειστές, που έρχονται εν τέλει και από ξένα και εσωτερικά, ας το πούμε έτσι, ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και κέντρα. Γιατί είναι σε μια επικοινωνία αλληλουχία. Και αλληλουχία και μάλιστα. Ταυτόχρονα συμφέροντα, ας πούμε.
Να εστιάσουμε όμως λίγο και στον κρίσιμο παράγοντα του κόσμου της εργασίας, των εργαζομένων, του κόσμου της δουλειάς. Εσείς υπήρξατε για πολλά χρόνια εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα, συμμετείχατε σε εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες, πιο συγκεκριμένα στον χώρο της εκπαίδευσης, τον οποίο υπηρετήσατε. Πώς βλέπετε την κατάσταση σήμερα στο εργατικό λαϊκό κίνημα και πώς ο κόσμος αυτός, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βίωσαν και βιώνουν ακόμα και σήμερα σε ένα βαθμό αυτήν την βάρβαρη πολιτική, θα αντισταθούν? Και αν κάποιοι αγώνες που γίναν και τα τελευταία χρόνια, ασφαλιστικό κατρούγκαλου, το ζήτημα με τους ντελιβεράδες στο ιδιωτικό τομέα, αν μπορεί αυτό να καρποφορήσει, να το πω έτσι λαϊκά, και στην κάλπη σε ψηφοδέλτια με το δικό σας περιεχόμενο όπως της Ανταρσία. Ναι, θα έρθω σε αυτό το ζήτημα, γιατί για μας σαν Ανταρσία η μεγάλη προϋπόθεση και το αντίπαλο, το αντισυστημικό δέος, είναι να αναπτυχθούν αποφασιστικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες που να έχουν πολιτικό πρόσημο αντίθεσης σε όλα αυτά που μας καταδυναστεύουν και κυρίως απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Το στίχημα αν θα αναπτυχθούν ή δεν θα αναπτυχθούν κανόνες δεν έχει παιχθεί, αν θα αναπτυχθούν αγώνες. Και εγώ πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί ο λαός μας, το λαϊκό κίνημα, και με την παράδοση που έχουμε παρά τη σημερινή κατάσταση, να μπει στο γύψο. Δεν πρέπει να παγώνει το βλέμμα μας το σήμερα. Νομίζω ότι οριμάζουν και έρχονται αγώνες, αλλά αυτοί δεν έρχονται νέτα σκέτα έτσι. Και εδώ νομίζω ότι χρήσιμο ρόλο μπορεί να παίξει κάτω από προϋποθέσεις η Ανταρσία, ξεπερνώντας και αυτή τις δικές της ατέλειες και αντιφάσεις και ανεπάρκειες, αλλά έχοντας σαν δεδομένο ότι είναι μια κίνηση που ενώ πολιτικά δεν μπορεί να συγκροτήσει κάτι στιβαρό και σοβαρό σήμερα, έχει μεγάλη κοινωνική δικτύωση, βρίσκεται παντού σε όλους τους χώρους. Και με αυτή την έννοια και πλέον έχει και αποτελώ, χρόνια πορείας, έτσι. Ναι, αποτελώ και μέλος της ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει χώρος εργασιακός, δεν υπάρχει χώρος στις γειτονιές, στις πόλεις, στους δήμους, στις περιφέρειες, στα συνδικάτα και ευρύτερα, που να μην έχει παρέμβαση. Στη νεολαία, παράδειγμα, είναι οι δυνάμεις που στηρίζει η Ανταρσία ή που συνδέονται με έναν τρόπο με την Ανταρσία, είναι τέταρτη φοιτητική δύναμη. Χτες στους δασκάλους οι παρεμβάσεις που συνδέονται πάλι με το πολιτικό αυτό εγχείρημα, με αυτοτέλεια βέβαια, είναι τρίτη δύναμη. Μετά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και άλλα, ας πούμε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ρίζες για να διαμορφωθούν όροι. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα όμως, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, για να συμπληρώσω αυτά που έλεγα, ενώ η κυβερνητική, ας πούμε, πολιτική είναι προκαθορισμένη και δεδομένη και προσπάθησα να εξηγήσω γιατί είναι έτσι. Το πραγματικό ερώτημα, λοιπόν, το πολιτικό, να επιστρέψουμε πίσω σε αυτό και να δούμε για τους αγώνες ξανά, δεν είναι αν θα έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ή υπάρχουν διάφορα σενάρια, κάποια κυβέρνηση συνασπισμού μνημονιακών και ευρωπαϊστών κάθε είδους. Το κρίσιμο ερώτημα, αυτό εμείς θεωρούμε και αυτό πρέπει να είναι κέντρο της συζήτησης, είναι αν θα υπάρξει πραγματική αντιπολίτευση, λαϊκή, μαχητική, ανατρεπτική, με όλη τη σημασία που έχουν αυτά τα επίθετα στις σημερινές σιδερένιες συνθήκες. Και εννοώ με όλη τη σημασία ότι δεν μπορεί να είναι λέξη κενές περιεχομένου. Και αυτό είναι λοιπόν ένα ερώτημα με το οποίο συνδέεται η προσπάθεια της Ανταρσίας, ας πούμε, που μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να εξελιχθεί και μέσα από το καμίνι των αγώνων που έρχονται ή θα έρθουν, σε ένα πραγματικά διακριτό στιβαρό κέντρο λαϊκής αντιπολίτευσης. Προσβλέπουμε για να γίνει αυτό στην ανάδυση ενός μαζικού κοινωνικοπολιτικού κινήματος, που σε αυτό ακριβώς θέλουμε να συμβάλλουμε, γιατί αυτό θα μας δώσει και τη δυνατότητα, και όχι απλώς η εκλογική στιγμή, ούτε θα έχει και κάποια τρομερά αποτελέσματα με βάση αυτό που είμαστε σήμερα, αλλά
θα ανοίξει δρόμους συνολικότερους και για την Ανταρσία και κυρίως για το λαό, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Μάλιστα. Προκύπτει ένα ερώτημα εδώ. Περιγράψατε και το ότι δεν αρκεί μια διαδικασία από ό,τι αντιλαμβάνουμε ψήφου, αλλά χρειάζεται ένα μαζικό λαϊκό κίνημα. Τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης και μετά, αν θέλετε, και από το τρίτο, την υπογραφή του τρίτου οικονομικού προγράμματος το 2015 από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υπήρξε έντονα ένα κλίμα αποστράτευσης και απογοήτευσης σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Και αναφέρομαι όχι μόνο σε ψηφοφόρους ή μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που είδαν οι προσδοκίες τους να πέφτουν από την στροφή αυτήν της συγκεκριμένης κυβέρνησης, αλλά και γενικότερα σε πολλούς χώρους δουλειάς από μεγάλα κομμάτια των εργαζομένων. Μια εν τέλει, ας το πούμε έτσι, κυριάρχηση του τίνα, του There is no alternative, του περιβόητου. Πώς πάμε, κύριε Βουρέκα? Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ναι. Πώς πάμε, βέβαια, το σύστημα αυτό θέλει. Κύριε Βουρέκα, αυτόν τον ατομικό δρόμο, αυτήν την αποστράτευση και την απογοήτευση. Ναι, έτοιμη συνταγή δεν υπάρχει. Δεν έχω, έχω την κατεύθυνση όμως. Δηλαδή, οι κοινωνικοί αγώνες για να τελεσφορήσουν πρέπει να γίνουν αγώνες που να έχουν δυναμική, να έχουν συγκρουσιακό χαρακτήρα, αλλά για να τα έχουν όλα αυτά, να μην καθυλώνονται δηλαδή σε μια απλή διαμαρτυρία, γιατί ο κόσμος απογοητεύεται ακόμη περισσότερο, ας πούμε. Είναι να συνδεθούν με ένα κοινωνικό και ταυτόχρονα πολιτικό κίνημα που αμφισβητεί τις βάσεις αυτής της κατάστασης και συγκρούεται μαζί της. Δηλαδή, με ένα κοινωνικοπολιτικό κίνημα που να έχει ανατρεπτικά χαρακτηριστικά. Αν δεν συνδεθούν το κοινωνικό με το πολιτικό σε μια βάση τέτοια, μαχητική και ανατρεπτική, όλης αυτής της κατάστασης, θα ζούμε μέσα σε κύκλους ύφεσης και απογοήτευσης του λαϊκού κινήματος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο και σύνθετο ζήτημα, αλλά έχει απάντηση αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Αυτό το κλίμα το εισπράτεται το τελευταίο διάστημα και μέσα από τις περιοδίες που λογικά κάνετε και ως Ανταρσία στο νομό. Και πείτε μας και ευρύτερα τι κλίμα βλέπετε στον κόσμο. Ναι, το κλίμα που υπάρχει στον κόσμο, υπάρχει ένα ανάμεικτο κλίμα. Mm-hmm. Για αυτούς που σκέφτονται και αγωνιούν και καταλαβαίνουν ότι ζούμε σε σιδερένιες εποχές. Εντάξει, κάποιοι άλλοι έχουν κλειδώσει το μυαλό τους, έχουν κάνει τις επιλογές τους, σεβαστές είναι, αλλά εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδος. Δηλαδή υπάρχει απογοήτευση, κυριαρχεί αυτό, αυτό περιγράφαμε ταυτόχρονα, αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα, με κυρίαρχη την απογοήτευση, υπάρχει και μια αναζήτηση. Δεν έχει σταματήσει να υπάρχει αναζήτηση. Και η αίσθηση ότι μπορούν να διαμορφωθούν όροι. Σε αυτό θέλουμε να συμβάλλουμε. Νομίζουμε ότι υπάρχει ένα υπέδαφος και βλέπουμε διάφορες εκρήξεις. Δηλαδή και σήμερα υπάρχουν αγώνες σε πολλούς εργασιακούς χώρους. Ή βλέπουμε και γενικότερα αντιδράσεις, αγώνες και εκεί που είναι πολύ σκληρές οι πολιτικές συνθήκες. Ή ακόμη και στη Γαλλία του Μακρόν. Ποιος περίμενε τα κίτρινα γυλαίκα, ναι, με όλες τις αντιφάσεις που έχουν και τη θολότητα, έτσι συμβαίνει, να διαμορφώσουν όλη αυτή τη λαϊκή έκρηξη, ας πούμε. Δηλαδή αυτά δεν είναι κάτι που προκαθορίζονται. Δεν μπορεί δηλαδή πάντα, υπάρχει μια δυναμική. Ναι. Το ζήτημα είναι να βρεθούν δρόμοι συλλογικοί να εκφραστεί. Και εμείς έχουμε μια μετρημένη αισιοδοξία για αυτό το πράγμα. Αρκεί και εμείς και ό,τι δυναμικό, μαχητικό, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, δεν θέλουμε να μονοπολίσουμε και τη μαχητικότητα και την αλήθεια, αρκεί να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις εποχές. Δηλαδή, εδώ θα ήθελα να πω και κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν. Παράδειγμα, γιατί εμείς προσπαθούμε να έχουμε μια ενωτική και μετοπική πολιτική, αλλά με ένα περιεχόμενο που να μπορεί να αντιστρατευτεί την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. Δηλαδή να έχει ανατρεπτικά και μαχητικά χαρακτηριστικά. Και κυρίως να αμφισβητεί ορισμένους βασικούς πυλώνες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πολιτικό πεδίο. Στο μαζικό κίνημα με όλες τις μαχητικές δυνάμεις. Αλλά προσέξτε, η προοπτική μιας μαχητικής, λαϊκής,
ανατρεπτικής αντιπολίτευσης είναι μια προοπτική που δεν μπορεί να υπηρετήσει η πιο μεγάλη από τις μαχητικές δυνάμεις, το ΚΚΕ. Παρά το πολύτιμο και μαχητικό δυναμικό που επηρεάζει, κάτι που δεν χρειάζεται να το τονίσω. Και αυτό γίνεται λόγω των πολιτικών και στρατηγικών του επιλογών. Δεν το λέω μικρόψυχα, ας πούμε. Θα ήθελα να είναι αλλιώς τα πράγματα. Βλέπουμε ότι δεν προωθεί στην πράξη, έλεγα πριν για τη συνένωση του κοινωνικού με το πολιτικό, συγκρουσιακούς στόχους, όπως είναι η σύγκρουση και η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν άμεσος στόχος, που δεν είναι εύκολος. Το παραπέμπει εννοείται, π.χ. στη λαϊκή εξουσία. Ναι, ή ας πούμε. Σε ένα μεταβατικό. Αρκείται σε γενικές ρητορικές επικλήσεις. Ακριβώς λοιπόν, επειδή έχει αναχωρήσει από το πεδίο της πραγματικής πολιτικής, μαζί με μια κουλτούρα που την έχει από παλιά και τώρα εντείνεται, της περιχαράκωσης και του απομονωτισμού, καθυλώνει τους διεκδικητικούς κοινωνικούς αγώνες στο επίπεδο της διαμαρτυρίας. Και όχι μόνο τους εργατικούς, κοιτάξτε στο αγροτικό τι γίνεται κάθε φορά. Έχουν γίνει εντελώς συμβολικοί και άσχεροι, ας πούμε. Και έχουν εκπέσει. Και έχει μια ευθύνη γι' αυτό. Και το μόνο που του μένει είναι μια αφηρημένη προπαγάνδα για τη λαϊκή εξουσία με ό,τι αμφιλεγόμενο αυτό περιέχει. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Εμείς θέλουμε, μακάρι, να αλλάζανε τα πράγματα και να είχε μια άλλη κατεύθυνση. Αυτό προστίθεται στις δυσκολίες. Γιατί δεν διευρύνει το μέτωπο των μαχητικών δυνάμεων που μπορούν να δώσουν. Επίσης, αυτό έχει κριθεί κιόλας βέβαια από τα πράγματα, την προοπτική αυτή δεν μπορεί να υπηρετήσει η ΛΑΕ. Παρά τα μαχητικά χαρακτηριστικά του κόσμου της. Εγώ ξέρω και τα κομμάτια μέσα στην εκπαίδευση και συγκεκριμένους αγωνιστές και πολιτικά της στελέχη που έχουν αυτά τα μαχητικά χαρακτηριστικά. Δεν της το επιτρέπει όμως της ΛΑΕ, δεν της το επιτρέπουν η κουλτούρα του αστικού κοινοβουλευτισμού και της κυβερνητικής διαχείρισης. Δηλαδή στην ουσία το εγχείρημα ενός καλού ανυποχώρητου ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν που θα κυβερνήσει και θα κάνει πράγματα και δεν θα υποχωρήσει. Που αυτό είναι αυταπάτη. Αυτές είναι κεντρικές όψεις πολιτικής αντίληψης. Ίσως έχει και κρυθεί, να προσθέσω εγώ. Ναι, και έχει κρυθεί και έχει φανεί και δεν μπορεί να συνεχίσει σε κάτι που έχει τηθεί. Είναι ο εγκλωβισμός στον ευρωπαϊσμό, παρά τα περί αντιθέτου επιφαινόμενα. Γιατί αυτό που στην ουσία είναι μια τεχνοκρατική αμφισβήτηση του ευρώ. Και τελευταία, δυστυχώς, υπήρχε και υπόκληση στον εθνικισμό και επομένως στο αστικό σύστημα, στο όνομα του δήθεν του αριστερού πατριωτισμού. Εννοείται για το μακεδονικό. Ναι, και για το μακεδονικό, που συντάχθηκε δηλαδή. Όλα αυτά, ας πούμε, δεν δίνουν τις δυνατότητες να υπηρετήσει την προοπτική της μαχητικής, λαϊκής, ανατρεπτικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Και ακόμη βέβαια, να πω και κάτι, αν και αυτό είναι φανερό, δεν μπορεί να υπηρετήσει μια τέτοια προοπτική το τελικά προσωποπαγές, αλλά και πολυσυλλεκτικό. Αυτό μου έκανε και εντύπωση, ας πούμε. Στην πρώτη φάση των ευρωεκλογών δεν είχε αυτή την πολυσυλλεκτικότητα. Μόρφωμα του Βαρφάκη. Ήθελα να κλείσουμε με αυτό, γιατί άκουσα και πριν στην τοποθέτησή σας ότι την επόμενη μέρα ενδεχομένως να δούμε κάποιους κυβερνητικούς σχηματισμούς και βάλετε και κάποια κόμματα. Και είπα του ευρωπαϊσμού. Γιατί ευρωπαϊσμού. Το μέρα του κυρίου Βαρφάκη που κλείνεται στον ευρωπαϊσμό. Γιατί όμως. Και προτείνει τεχνοκρατικές, ας πούμε, συνταγές για να μετασχηματιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπερ, όπως λέμε εμείς στα μαθηματικά, προφανέστατα άτοπον, ας πούμε. Γιατί βλέπετε κόσμος ο οποίος έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε διάφορους αγώνες, είτε έχει ψηφίσει κριτικά και στους κοινωνικούς χώρους και στις εθνικές και ευρωπαϊκές κάλπες, με άλλα κριτήρια να μπαίνει στη λογική και να στηρίζει τέτοια πολιτικά μορφώματα νέα όπως του κύριου Βαρουφάκη? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Ναι, ο κόσμος ψάχνει αναγωνίως και ψάχνει να βρει κάπου να πατήσει σε κάτι συλλογικό που του φαίνεται ότι έχει μια συγκρουσιακή προοπτική και ταυτόχρονα είναι και ρεαλιστικό. Αυτή είναι η δικιά μας ευθύνη τώρα. Δηλαδή, εμείς στην ουσία λέμε ότι η σύγκρουση είναι σύγκρουση που έχει χαρακτηριστικά βαθιά, δηλαδή είναι κομμάτι μιας επαναστατικής πολιτικής, αυτό που θέλουμε να γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σύγκρουση με όλο το πλαίσιο του εν τέλει
ολοκληρωτικού και φωνικού καπιταλισμού της εποχής μας. Δεν απλώς με κάποιους κόμμους ή μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι η δικιά μας ανεπάρκεια που δεν έχουμε δείξει ότι αυτή η πολιτική, η επαναστατική δεν είναι φενάκι, η επανάσταση δεν είναι φενάκι. Είναι κάτι που μπορεί να κάνει βήματα. Όχι περιμένοντας τη μεγάλη εξέγερση και τη μεγάλη εκτείναξη των πραγμάτων, αλλά αν υπάρξει στη ζωή και στην πράξη η επαναστατική πολιτική, θα φέρει και πράγματα και κατακτήσεις που οι πολιτικές που υποτάσσονται δεν μπορούν με κανένα τρόπο να πετύχουν. Δηλαδή θα μπορεί να πείσει και να δείξει ότι υπάρχει ρεαλιστικότητα σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει και ρεαλιστικότητα, και ρεαλιστικότητα. Δυστυχώς δεν έχουμε πείσει ότι... Και είναι και φυσικό ένας κόσμος, ας πούμε. Καταλαβαίνω ότι μια τέτοια σύγκρουση δεν είναι ένας δρόμος τρωμένος με ροδοπέταλα. Είναι καθόλου εύκολος δρόμος, ναι. Αλλά εμείς λέμε το να μένεις μυρολατρικά στην υπάρχουσα κατάσταση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να σε περνάνε από τη μηχανή του κυμά, θα είναι μια κατάσταση με διαρκή πόνο δάκρυα χωρίς τέλος. Μάλιστα. Αλλά μια άλλη προσπάθεια, μια προσπάθεια ανατρεπτική με όλες τις δυσκολίες που έχει για να οριμάσει, αν κάνει τα πρώτα βήματα, θα έχει δυσκολίες, θα έχει πράγματα εξαιρετικά δύσκολα ενδεχομένως, αλλά θα δίνει προοπτική και ελπίδα. Και αυτό συνέβη σε όλες τις μεγάλες κοινωνικές μάχες και αναταράξεις. Και αυτό είναι που κράταγε τον κόσμο. Και σε ακόμη χειρότερες συνθήκες από σήμερα. Δηλαδή, φέρνω, ας πούμε, το παράδειγμα της εθνικής αντίστασης. Η εθνική αντίσταση κράταγε τους ανθρώπους με βάση αυτή την ελπίδα και την προοπτική. Παρόλο που οι συνθήκες ήταν εξοντοτικές. Εξοντοτικές κυριολεκτικά. Και τώρα είναι, αλλά άλλη εξόντωση. Εκείνη ήταν απευθείας εξόντωση. Και εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν πηγαίνω πολύ μακριά, αλλά οι δυνάμεις που αναφέρονται στην οργάνωση μιας άλλης κοινωνίας πρέπει να βρουν τον τρόπο να δείξουν ότι είναι ένας δρόμος που μπορεί να κινηθεί πραγματικά στη ζωή και να φέρει αποτελέσματα παρά τις δυσκολίες και τα όσα προϋποθέτει μια σύγκρουση. Δεν είναι ένας δρόμος όμως ο οποίος θα συμβεί μόνο στην Ελλάδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πρέπει να υπάρχει και μια ενότητα και με τους άλλους λαούς. Ναι, μα προφανώς, ας πούμε... Γιατί ασκήσατε πριν μια κριτική και στο κομμάτι αυτό το πατριωτικό. Η ρήξη προφανώς θα προέλθει σε μια χώρα αρχικά, αλλά δεν χρειάζεται και μια επικοινωνία και με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς. Δεν βιώνουμε κοινές, ας το πούμε έτσι, σαν λαοί, σαν ναι. Εργαζόμενοι, σαν νέα. Προφανέστατα. Δεν μπορεί να είναι... Πολιτικές βαρβαρότητας. Δηλαδή και μια κριτική που ασκείται... Mm-hmm. Στην αντίληψή μας για τη σύγκρουση και τη λαϊκή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ότι αυτό οδηγεί σε μια εθνική περιχαράκωση, μας ταυτίζουν με τις λογικές ακόμη και ακροδεξιών μορφωμάτων, που σου λέει απέναντι στην παγκοσμιοποίηση που σαρώνει τα πάντα, να χτίσουμε το δικό μας σπίτι και να ζήσουμε ευτυχισμένοι μες στο σπίτι μας. Που και αυτό είναι φενάκι, ας πούμε, είναι χειρισμός, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Εμείς λέμε ότι η λαϊκή έξοδος από την πολλαπλή φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη λέμε λαϊκή γιατί θα έχει κριτήριο τα ζωντανά συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, είναι μια έξοδος, αυτό που έλεγες πριν, Χρήστο, από διεθνιστική σκοπιά. Γιατί ενώ θα εδράζεται στο εθνικό πεδίο. Το εθνικό πεδίο είναι το πεδίο που συγκροτείται υπάλληλοι και τα λοιπά. Δεν μπορεί να γίνει αφηρημένα και έξω από τα εθνικά πεδία. Θα συνδέεται, τουλάχιστον εμείς αυτό θέλουμε, με την επιδίωξη για μια άλλη συνεργασία, συνένωση λαών και χωρών στην Ευρώπη, στην περιοχή μας, στη Μεσόγειο, με ισοτιμία, δικαιοσύνη και δημοκρατία για τον λαό. Αυτή είναι η αντίληψή μας. Δηλαδή, η έναρξη, το ξεκίνημα από το εθνικό πεδίο, αλλά χωρίς την ταυτόχρονη διεθνιστική επιδίωξη, τα πράγματα δεν μπορούν να εξελιχθούν. Θα ήθελα όμως να προσθέσω εδώ, γιατί θα πει κανείς ότι αυτή η δεύτερη διεθνιστική προϋπόθεση δεν εξαρτάται από σένα και μπορείς να μείνεις σε μια ανολοκλήρωτη προσπάθεια που να το λέει και το παρελθόν. Αυτό το δείχνει, ας πούμε. Ότι έγιναν τέτοια πράγματα, ότι κόπηκε το διεθνιστικό νήμα, αλλά
η διεθνοποίηση, η παγκοσμιοποίηση όπως λένε του καπιταλισμού, έχει φέρει και πολύ μεγάλη ομογενοποίηση στους λαούς και στους εργαζόμενους. Και είναι πιο εύκολο να εμφανιστούν φαινόμενα ντόμινο, γιατί αντιμετωπίζουν τις ίδιες καταδυναστεύσεις σε κάθε εθνικό πεδίο. Μάλιστα. Και αυτό είναι και η αισιοδοξία μας. Μάλιστα. Βλέπω την ώρα να περνά. Θέλω να θέσω δύο τελευταία ερωτήματα εγώ από πλευράς μου. Το ένα έρχεται σε συνάρτηση με τα όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και προέρχονται και από την οικονομική κρίση που σαφώς είχε χαρακτηριστικά παγκόσμια και μετέπειτα έγινε και κρίση της Ευρωζώνης, κρίση χρέους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάει λέγοντας. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να ξαναδούμε μια τέτοια κλασική κρίση του καπιταλισμού ή το σύστημα είναι σε μια διαρκή κρίση, επομένως αναλόγως με τις επιλογές των ισχυρών βλέπουμε και συγκεκριμένες πολιτικές? Ναι, για να καταλάβω την ερώτηση, δηλαδή δεν πρόκειται να έχουμε κάποια καταβίθηση σε νέα ύφεση? Ναι. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το προκαθορίσει. Υπάρχουν αναλυτές και συστημικοί που φοβούνται για τις τύχες του συστήματος και που διαφωνούν με τις ασκούμενες πολιτικές, που βλέπουν ότι τα μέσα που εφαρμόζονται πάλι και κυρίως η στήριξη πάλι σε μεγάλες ας πούμε κερδοσκοπικές κινήσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα οδηγήσουν ξανά σε φούσκες και σε νέα ύφεση. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος και είναι ανοιχτός και κανείς δεν μπορεί να τον αποκλείσει αυτό το κίνδυνο, ας πούμε. Βέβαια το σύστημα έχει μια ξεπέραστη κρίση κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη μας. Δηλαδή οι μορφές διαχείρισης παλιότερα ήταν ο κενσιανισμός, ενώ ο κενσιανισμός δηλαδή ελεύθερη αγορά, αλλά ταυτόχρονα και στήριξη του κοινωνικού και κράτους. Και κρατικός παρεμβατισμός. Ναι, ναι, και στήριξη μια φύγηση περί κοινωνικού κράτους. Ναι, 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 και μέτρα ελέγχου της αγοράς, ελεύθερη αγορά βέβαια, και μέτρα στήριξης του κοινωνικού κράτους, κοινωνικές συμμαχίες. Αυτά ήταν η μεγάλη συνένεση και συμφωνία από το 1945 και μετά, που διακόπηκε με το θατσερισμό και τον ριγανισμό το 1980. Αλλά και αυτή η νεοφιλελεύθερη αντίληψη της αποθέωσης, ας πούμε, του κέρδους των λίγων που μετά θα αυξήσουν την πίτα και από εκεί μπορεί να προσμένουν και οι άλλοι και προκειμένου να γίνει αυτό τα πάντα θυσιάζοντες στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη και τη συγκέντρωση του πλούτου, και αυτό είναι σε μια απόλυτη κρίση. Ο καπιταλισμός κατά τη γνώμη μας βρίσκεται σε μια κρίση δομική που η γνώμη μου είναι, ας πούμε, αυτό που κάνει ή που φαίνεται να κάνει είναι μια επιστροφή στις αρχές που τον γέννησαν, στην πρωταρχική σόρευση του κεφαλαίου του 19ου αιώνα, με όλες τις εικόνες του Χάρολντ Ντίκενς, ώστε να εκτιναχθεί σε φοβερό βαθμό η υπερεκμετάλλευση και εκεί πάνω να χτιστεί ένα νέο ξεκίνημα. Με ό,τι αυτό σημαίνει φοβερά καταθλιπτικό για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος μεγάλος και πρέπει να αποτραπεί, ας πούμε, αυτό το σχέδιο. Και αυτό είναι ένα είδος στρατηγικής απάντησης. Γι' αυτό χρειάζεται και από εμάς, όχι μόνο πάλι δράση, σύγκρουση με τους πυλώνες αυτής της κατάστασης και της συστημικής εδραίωσης, αλλά χρειάζεται να έχεις και στρατηγικές απαντήσεις. Και εδώ έρχονται πολύ μεγάλα ερωτήματα. Η επανάσταση είναι δυνατή σήμερα? Η εργατική εξουσία τι? Μπορούμε να μιλάμε σήμερα για κομμουνισμό? Να βάλω ένα πιο απλό ερώτημα, γιατί νομίζω έχει προβληματίσει και το χώρο σας και μας ήρθε και με μορφή ερωτημάτου. Ερωτήματος. Χρειάζεται ένα σύγχρονο υποκείμενο για αυτή την συζήτηση και για το προχώρημά της? Ναι, βέβαια. Αλίμονο. Μόνο που αυτό το υποκείμενο πρέπει να έχει κάνει έναν απολογισμό όλης της θετικής αλλά και βαθιά αρνητικής πείρας του κομμουνιστικού κινήματος σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε τομές σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το υποκείμενο δεν θα είναι ένα υποκείμενο συγκεντρωτικής δομής και επιβολής. Δεν θα είναι ένα κόμμα που θα γίνεται αυτός ο σκοπός και θα περιέχει όλη τη σοφία που απλώς οι άλλοι θα διεκπεραιώνουν.
δεν θα είναι ένας αυστηρός συντηρητικός δάσκαλος με τη βέργα. Mm-hmm. Θα είναι ένα κόμμα, ας το πούμε έτσι, μια συλλογικότητα ή ένα άθροισμα ή ένας αυστερισμός κομμάτων κομμουνιστικών επαναστατικών που θα αποτελείται ή το ίδιο θα παίζει το ρόλο του λαϊκού παιδαγωγού. Θα είναι σε μια διαρκή διαλεκτική. Και επίσης, ας το πούμε σε άλλη φάση αυτό, δηλαδή πρέπει να επαναθεμελιώσουμε τη μεγάλη ιδέα του κομμουνισμού, έτσι ώστε να αποκτήσει το παλιό νόημα της καθολικότερης ελευθερίας που μπορεί να υπάρξει. Mm-hmm. Αυτό που στις αρχές του αιώνα τραγουδούσαν οι Ιταλοί κομμουνιστές και επαναστάτες. Εβίβα κομμουνισμό, έλα λιμπερτά. Μετά όμως από την πείρα στην Ανατολή των χωρών του ανύπαρκτου υπαρκτού σοσιαλισμού και δευτερευόντως από την πείρα των κατόνομα κομμουνιστικών κομμάτων στη Δύση, αυτό συκοφαντήθηκε εξαιρετικά και έχει ακυρωθεί και είναι και ένα από τις μεγάλες, γιατί όλα αυτά βρίσκονται, δηλαδή κινήματα, κοινωνικοί αγώνες, επαναστατική συγκρουσιακή πολιτική και τελική στρατηγική που εμπνέει αλλά και καθορίζει τις πολιτικές του σήμερα, αν αυτά δεν συνδεθούν με έναν τρόπο σύγχρονο, δεν θα γίνει με ένα ραβδάκι μαγικό η μεταμόρφωση, θα γίνει μέσα, δηλαδή η ανάπτυξη των κοινωνικών αγώνων, της πολιτικής, η αυτοτελής προσπάθεια να ξαναδιαμορφωθεί μια αντίληψη γύρω από την κομμουνιστική απελευθέρωση της εποχής μας, θα φέρει και τα τρία συνθετικά στοιχεία. Αγώνες κοινωνικοί, πολιτική και η τελική στόχευση και η τελική στρατηγική, η κοινωνία του μέλλοντός μας, μιας κοινωνίας καθολικής ελευθερίας και χειραφέτησης. Μάλιστα. Θα μου πεις μεγάλες κουβέντες, τις εννοώ όμως, δεν τις λέω σαν μεγάλες κουβέντες. Κατανοητό. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εκτός από εσάς, στο ψηφοδέλτιο της Ανταρσίας στο νομό της Πρέβεζας συμμετέχει ο Βαγγέλης Νάνος, γεωπόνος ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος και του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, με χρόνια παρουσίαση και αυτός. Ναι, βέβαια, στην Πρέβεζα ο Βαγγέλης είναι και μια ξεχωριστή. Υπάρχει και άλλη μια υποψηφιότητα. Ναι, ναι. Δεν την θυμάμαι τώρα, θα την αναφέρουμε όμως σίγουρα στην συνέχεια. Ναι. Έχετε προγραμματίσει κάποια κεντρική προεκλογική συγκέντρωση για την πόλη της Πρέβεζας, κάποια εκδήλωση? Όχι με την έννοια της κεντρικής όπως γινόταν παλιά. Θα γίνει κάτι κεντρικότερο, γίνεται μια προσπάθεια να γίνει στα Γιάννενα. Α, μάλιστα. Όπου θα είμαι και ομιλητής, ας πούμε. Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε και το λογικά και ένα δελτίο τύπου. Θα ξανατονίσουμε το συγκεκριμένο για την εκδήλωση αυτή που μας λέτε, την κεντρική, στα Ιωάννα. Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, θα ήθελα από εσάς να στείλετε και ένα μήνυμα στους ακροατές μας, στους φίλους που μας ακούν, σχετικά και με το ζήτημα που κυριαρχεί και νομίζω κυριάρχησε και στην συζήτησή μας, αυτό της εκλογικής διαδικασίας της Κυριακής των Εθνικών Εκλογών, δηλαδή της 7ης Ιουλίου, και ένα κάλεσμα αν θέλετε. Ναι, αυτό είναι το κλασικό μας εκλογικό κάλεσμα που συμπυκνώνει κατά τη γνώμη μας την ουσία των αντιπαραθέσεων στο εκλογικό πεδίο. Εμείς ζητάμε από όλους, από τους ακροατές σας, από κάθε σκεπτόμενο και εργαζόμενο άνθρωπο, ζητάμε να ρίξετε μαύρο λέμε στη Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται πως ετοιμάζεται να συνεχίσει την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων δικών της κυβερνήσεων, και παραπέρα ακόμη να δώσει ανοιχτά τα πάντα στο κεφάλαιο και στα αφεντικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό συνδέεται και με την ιδεολογική της ταυτότητα και το ακροατήριό της. Σας ζητάμε να καταδικάσετε διπλά το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή του, τόσο για το μνημόνιο που μας φόρτωσε υπηρετώντας το κεφάλαιο, γιατί περί αυτού πρόκειται, αλλιώς δεν είναι θέμα πολιτικής εμπάθειας, είναι θέμα πολιτικής καθαρής όρασης, όσο και για την ταπείνωση και το διασυρμό της έννοιας αριστεράς. Δεν μας έφτανε ο διασυρμός και η ταπείνωσή μας από την έννοια του κομμουνισμού, ήρθε και ο διασυρμός της αριστεράς και του τρόπου που παρεμβαίνει στην πολιτική. Ως έννοια, ως... Ναι,
Ναι, δηλαδή ο κυβερνητισμός της υπάρχουσας αριστεράς νομίζω ότι ταπεινώνει την αριστερά και δείχνει στον άλλον ότι δεν υπάρχει, γιατί η πολιτική παίζεται στα χοντρά σημεία. Επίσης, ζητάμε από όλους σας να βγάλετε κόκκινη κάρτα στο φασισμό, στην ακροδεξιά, στον εθνικισμό, στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία, που μην ξεχνάμε είναι η εφεδρίαση του συστήματος. Και τέλος, ζητάμε από όλους εσάς και τους ακροατές σας να δώσετε ψήφο και πολιτική στήριξη στην Ανταρσία για να συμβάλλει και μέσω του εκλογικού πεδίου στην εμφάνιση και συγκρότηση μιας αταλάντευτης μαχητικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Δεν φτάνει το εκλογικό στιγμιότυπο, αλλά είναι μια καλή προϋπόθεση όμως να στηριχθεί, που να είναι ανατρεπτική αντιπολίτευση και ταυτόχρονα ενωτική, και αυτό δεν μπορεί παρά να πραγματοποιηθεί μέσω στους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες, που η αίσθησή μου είναι ότι οριμάζουν. Μάλιστα, σαφής. Να προφανώς νομίζω θα συμφωνήσουμε και οι δύο, και το να συμμετέχουμε και να σπάσουμε και αυτό το, και τη λογική της αποχής, έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ειδικά και για τους νέους. Μια λογική δηλαδή ότι δεν αλλάζει τίποτα, εντάξει, σαφώς τονίσατε ότι δεν είναι μόνο οι εκλογές, είναι οι κοινωνικοί αγώνες, είναι η λαϊκή αντιπολίτευση, αλλά είναι και το ζήτημα της αποχής, έτσι δεν είναι? Πρέπει να συμμετέχει ο νέος κόσμος. Είναι προφανώς ότι η αποχή βοηθάει τις συστημικές δυνάμεις και την αναπαραγωγή της σημερινής κατάστασης. Μάλιστα. Και τη συνέχιση της ευρωμνημονιακής, επιτρέψτε μου τον όρο, πολιτικής αντικειμενικά. Αλλά βέβαια και αυτοί που απέχουν έχουν κυριαρχεί στο μυαλό τους η απογοήτευση από τις υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις. Πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση της Ανταρσία θα περιορίσει και μπορεί να περιορίσει και όχι μόνο της Ανταρσία και ενός ολόκληρου πόλου μαχητικών, ανατρεπτικών και αντικαπιταλιστικών εν τέλει δυνάμεων, μπορεί να περιορίσει και το εύρος της αποχής και κυρίως τους νέους. Η Ανταρσία έχει προνομιακό χώρο, ένα μεγάλο, η πλειοψηφία του κόσμου της είναι νέοι άνθρωποι. Προέρχεται από την νεολαία. Και συνεχίζει να είναι στην νεολαία. Μάλιστα. Να. Λοιπόν, και ευελπιστούμε ότι η δικιά μας ενδυνάμωση θα περιορίσει και αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, κύριε Βουρεγά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συζήτηση, να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία και από την... και εμείς άλλωστε εδώ στην εκπομπή και στην δικιά μου εκπομπή και εγώ προσωπικά έχω σταθεί τυχερός, γιατί έχω φιλοξενήσει αρκετούς συντρόφους σας και αξιόλογους ανθρώπους από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και ευρύτερα. Και νομίζω ότι πάντα οι συζητήσεις που κάνουμε βγάζουν συμπεράσματα. Καλή επιτυχία και σε εσάς προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Αν αλλά το κύριο είναι η συλλογική υπόθεση. Δρώ απολύτως στρατευμένα και καθόλου προσωπικά. Βέβαια, εντάξει. Και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ακόμη και στις περιφερειακές ή δημοτικές εκλογές, ο κόσμος μας δρά με βάση το συλλογικό και όχι με βάση την ατομική επιδίωξη. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι αυτή η συζήτηση να έχει αφήσει κάτι βαθύτερο σε προβληματισμό πολιτικό και γενικότερο και να έχω αποφύγει το ληστηρό μονοπάτι της στερεοτυπίας στις εκφράσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι. Εμείς αγαπητοί φίλοι και φίλες θα πάμε σε κάποια...